Πάμε κυρίες και κύριοι λοιπόν τώρα να καλημερίσουμε τους άλλους υποψήφιους ευρωβουλευτές, υποψήφιους στις εκλογές που έρχονται την Κυριακή για την Ευρωβουλή. Έχουμε κοντά μας την κυρία Χριστίνα Κατριβάνου Γιαννόπαπα, καλή σας μέρα, καλή. Υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Θανάση Χειμωνά, υποψήφιο με την ΕΛΙΑ, Δημοκρατική καλή Παράταξη. Τον κύριο Σίμω Βαρδάκα, υποψήφιο με τη Δημοκρατική Αριστερά. Καλή σας μέρα. Και τον κύριο Γιώργο Γιαννούλη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τις Γέφυρες και αντιπρόεδρος της Δημιουργίας Ξανά. Καλή σας μέρα. Κύριε Γιαννούλη, εσείς τώρα πώς το βλέπετε αυτό κατεβαίνοντας σε ευρωεκλογές, πώς θα επηρεάσουν οι αυτοδιοικητικές? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα το συνέδε άμεσα, παρότι εμείς στις αυτοδιοικητικές ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για την περιφέρεια Αττικής και σε άλλες περιφέρειες. Στηρίξαμε βεβαίως τον κύριο Καμίνη, τον κύριο Μπουτάρη, την κυρία Νιώβη Παυλίδου στη Θεσσαλονίκη που πήρε 7%, που ήταν μέσα από τις βασικές δυνάμεις που τη στήριζαν και έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ο Θάνος Δήμερος φυσικά στην Αττική, που μαζί με την δράση με το Δημιουργούμε Μαζί και κινήσεις της οικολογίας και της ευρύτητας και άλλες κοινωνικότητες και άλλες συλλογικότητες πήρε 3%. Θεωρούμε ότι έχει αρχίσει και δημιουργείται μια ευρύτερη δυναμική ανατροπής του παλαιού πολιτικού σκηνικού. Είναι προφανές ότι τα κόμματα και οι κινήσεις του πελατειακού τόξου, αυτό που εμείς ως γέφυρες, στο οποίο κατατάσσουμε και το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουν μία έκπληξη μετά τις επόμενες εκλογές ή τις ευρωπαϊκές εκλογές. Οι πολίτες έχουν... Έκπληξη, τι εννοείτε? Μία δυσάρεστη έκπληξη. Μια δυσάρεστη έκπληξη. Θα έχουν πολύ πιο χαμηλά, ποσοστά από αυτά που είχαν στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Και είναι αναπόφευκτο αυτό. Και γι' αυτό κινητοποιείται και όλος αυτός ο μηχανισμός, αν θέλετε, των απειλών ότι θα καταρρεύσει η κυβέρνηση, ότι θα οδηγηθούμε σε πρόωρες εθνικές εκλογές και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα όμως όλη αυτή η συζήτηση αποπροσανατολίζει από το βασικό δίλημα των εκλογών. Και αυτό είναι δύο. Δύο πράγματα. Ένα κοιτώντας το παρελθόν και ένα κοιτώντας το μέλλον. Κοιτώντας ευρωπαϊκά όμως. Κοιτώντας ευρωπαϊκά. Θέλω να πω και με το ευρωπαϊκό διακύβευμα ή τα διλήμματα αυτά πάλι έχουν όχι, να βεβαίως κάνουν με το μνημόνιο, όχι μνημόνιο, όχι, αλλαγή ακριβώς, πολιτικών. Ακριβώς. Κοιτάξτε, είπα τελευταία συζητώντας με κάποιον, συζήτηση για το μνημόνιο παρόμοια με τη συζήτηση για το φύλλο των αγγέλων. Έχουμε καταντήσει σε έναν σχολαστικισμό μεσαιωνικού τύπου, ο οποίος συνεχίζει επί 2-3 χρόνια χωρίς πραγματικό αντικείμενο. Είναι σαν να λέμε αν πρέπει αύριο να είναι μέρα ή πρέπει αύριο να είναι νύχτα και μπορούμε με κάποιο τρόπο να αλλάξουμε τη σειρά των πραγμάτων. Όχι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά των πραγμάτων, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όμως τις συνέπειες του ότι αύριο είναι μέρα και θα έρθει μετά η νύχτα. Δυστυχώς εδώ και 2 χρόνια έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της κρίσης και όχι της αιτίας της. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να βγούμε από την κρίση αν δεν αλλάξουμε δραστικά πολιτική. Και είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να αλλάξουμε δραστικά πολιτική αν δεν αλλάξουν και οι άνθρωποι και οι πολιτικές δυνάμεις που άσκησαν και ασκούν αυτή την πολιτική. Ναι, τώρα πάμε όλα αυτά που μου λέτε. Μου ακούγονται πιο πολύ διακύβευμα εθνικών εκλογών και όχι ευρωεκλογών. Να έρθουμε λοιπόν στο διακύβευμα των ευρωεκλογών. Κοιτάξτε, δείτε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Καταρχήν, τι είναι η Ευρώπη? Συζητάμε για την Ευρώπη χωρίς να συζητάμε για το τι είναι η Ευρώπη και ποιο είναι το διακύβευμα για την ίδια την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένας μηχανισμός ο οποίος εξασφάλισε την ευμάρεια και την ειρήνη στην Ήπειρο για περίπου 60 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μακρότερη περίοδος ειρήνης της ιστορίας της. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό και ειδικά οι νεότερες γενιές. Δεν το ξεχνάμε και δεν το θεωρούν οι νεότερες γενιές απολύτως δεδομένο. Ακριβώς, ενώ δεν είναι έτσι. Σκεφτείτε ότι η χώρα μας έχασε το 7% του πληθυσμού της στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ευρώπη που γεννήθηκε μετά ήταν ένα σωρός από ερείπια που στήθηκε πάνω σε 60-70 εκατομμύρια νεκρούς. Είμαστε οι απόγονοι των επιζώντων αυτών των νεκρών. Κτίσαμε λοιπόν ένα οικοδόμημα, ένα σπίτι, το οποίο φτιάχτηκε για να προστατεύσει καταρχήν την ειρήνη. Φτιάχτηκε στη συνέχεια για να προστατεύσει και την ευμάρεια, για να αναπτύξει την Ήπειρο και πέτυχε σε έναν βαθμό. Το οικοδόμημα όμως αυτό παρέμεινε ημιτελές. Οι παγκόσμιες εξελίξεις σήμερα δημιουργούν μεγάλες οικονομίες, οικονομίες υπήρους και κοινωνίες υπήρους, οι οποίες γίνονται εξίσου παραγωγικές, καταναλώνουν εξίσου με την Ευρώπη που κάποτε ήταν το 35-40% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Σήμερα έχει πέσει το 25-27%. Και συνεχίζει βέβαια κατεβαίνοντας και είναι λογικό. Κάθε χρόνο μπαίνει στην παγκόσμια αγορά μια αστική μεσαία τάξη του μεγέθους της Γαλλίας. Η Ευρώπη έτσι όπως την ξέρουμε δεν πρόκειται να αντέξει αν δεν μεταρρυθμιστεί στη θέμελα. Το οικοδόμημα τρίζει, οι άνεμοι της παγκόσμιας οικονομίας έχουν δυναμώσει και θα δυναμώσουν κι άλλο και η κίνηση προς την πολιτική, δημοσιονομική
και η ενοποίηση της Ευρώπης είναι απόλυτα απαραίτητη. Είναι ακόμη περισσότερες νεοφιλελεύθερες ή φιλελεύθερες, να το πω εγώ, πολιτικές, ακόμη πιο σκληρές πολιτικές, λιγότερο κοινωνικό κράτος. Νομίζω ότι έχουμε μια σύγχυση με τις λέξεις στην Ελλάδα. Καταρχήν, οι φιλελεύθερες πολιτικές, οι δημοκρατικές πολιτικές είναι προοδευτικές πολιτικές. Και όχι νεοφιλελεύθερες ή νεοσυντηρητικές, εγώ προτιμώ αυτόν τον όρο. Η Θάτσερ δεν ήταν φιλελεύθερη, η νεοσυντηρητική ήταν. Εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ της... Ο κύριος Ρέσλερ βέβαια φιλελεύθερος ήταν, δεν ήταν νεοφιλελεύθερος. Ο κύριος Ρέσλερ είναι φιλελεύθερος. Ναι, και είδαμε τις πολιτικές. Βεβαίως, και έχουμε μεγάλη αντίρρηση για τις πολιτικές που άσκησε ο κύριος Ρέσλερ στη Γερμανία. Αυτό είναι προφανές. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν. Ο κύριος Φέρχοφστατ στο Βέλγιο πέτυχε να μειώσει την ανεργία στο Βέλγιο και το δημόσιο έλλειμμα ταυτόχρονα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Το Βέλγιο είχε ένα τεράστιο δημόσιο χρέος και θα μπορούσε να έχει οδηγηθεί στην κατάσταση που οδηγήθηκε η χώρα μας. Για να το πούμε ανάποδα. Εμείς είμαστε υπέρ των δημόσιων παρεμβάσεων. Είμαστε υπέρ ενός κράτους το οποίο εξασφαλίζει τη συστημική ανταγωνιστικότητα. Δεν νομίζω ότι πολλά άλλα κόμματα λένε ότι, για παράδειγμα, πρέπει να μειωθεί το κόστος ή να καταργηθούν τα διόδια, διότι αυτό στην πραγματικότητα επιβαρύνει την οικονομία. Δεν νομίζω ότι πολλά άλλα κόμματα μιλάνε για δημόσια δίκτυα, και αυτό είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Εννοείται το δίκτυο ίδρυυσης και ηλεκτρισμού. Διανομής, όχι παραγωγής. Διανομής, όχι παραγωγής. Για λιμάνια χαμηλού κόστους, χρήσης για τον πολίτη και για την επιχείρηση. Αυτό δηλαδή που θα γεννήσει δουλειές, θα γεννήσει ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να γίνουν επενδύσεις. Δεν νομίζω ότι πολλά κόμματα μιλούν για κοινωνική αλληλεγγύη, όχι ως ελεημοσύνη του πεντακοσάρικου πριν από τις εκλογές, το οποίο είναι ντροπή, όπως καταλαβαίνετε. Να μοιράζουμε πεντακοσάρικα, αν αυτό γίνονταν σε οποιαδήποτε άλλη πολιτισμένη χώρα, η κυβέρνηση δεν θα είχε που να κρυφτεί. Ένα πεντακοσάρικο στον άνεργο πριν τις εκλογές, το οποίο του παίρνει με τα χαράτσια, με τα τεκμήρια και θα το πάρει αμέσως μετά ό,τι υπολείπεται από αυτό που θα του δώσει δύο εβδομάδες πριν. Η κοινωνική πολιτική είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι ένα δίκτυο αλληλεγγύης που εξασφαλίζει ότι ο πολίτης μπορεί να τολμήσει να αλλάξει τη ζωή του και αν πέσει θα υπάρχει ένα χέρι για να σηκωθεί. Ένα χέρι για να τον βοηθήσει να ξαναδοκιμάσει, να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι η παιδεία, είναι η πρόνοια. Είναι η δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες. Είναι όλα αυτά που δεν κάναμε στην Ελλάδα, ξέρετε. Και τα οποία κυβερνούμαστε κατά κάποιο τρόπο από υποτίθεται σοσιαλιστικά ή συντηρητικά κόμματα, τα οποία στην πραγματικότητα έχουν αποσαθρώσει πλήρως όλα αυτά τα χρόνια το σύστημα υποστήριξης των πολιτών, το σύστημα πρόνοιας και το σύστημα αλληλεγγύης. Ναι. Το έχουν φτιάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μόνο για τον εαυτό του. Και η δημιουργία ξανά, οι γέφυρες τώρα, να το πούμε γέφυρες για τις ευρωεκλογές, που έχουν έναν συγκροτημένο λόγο, δεν φαίνεται να κερδίζουν τον κόσμο. Βέβαια, ο κύριος Τζίμερος πολύ συχνά αναφέρεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη προβολή και ότι χρειάζεται η προβολή. Αυτό όμως όλο το σύστημα είναι σαν να εφαρμόζεται μόνο στη χώρα μας. Θέλω να πω δηλαδή σε ευρωπαϊκές χώρες οι πολίτες που ψηφίζουν έχουν και άλλους τρόπους να δουν ποιοι είναι οι υποψήφοι, ποια είναι τα κόμματα, διαβάζουν τα προγράμματα. Δηλαδή αυτό δείχνει και μια ανοριμότητα από εμάς τους πολίτες. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Εκτός από ανοριμότητα όμως υπάρχει, είναι προφανές αυτό, ένα περίεργο σύστημα στη χώρα μας που δεν προσομοιάζει σε κάποια δυτική, από τις δυτικές δημοκρατίες. Ένα σύστημα διαπλοκής ανάμεσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο κεντρικό κρατικό μηχανισμό, τον οποίο τον έχουν ιδιοποιηθεί. Και είναι πολύ αστείο αυτό, γιατί αυτοί που είναι απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις ή διαφωνούν με την πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, έχουν ιδιωτικοποιήσει το κράτος. Έχουν ουσιαστικά καταλάβει το κράτος και το διαχειρίζονται. Και μέσα από αυτό διαχειρίζονται και τον τηλεοπτικό χρόνο και τις παρουσιάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα συμβόλαια και, ξέρετε πάρα πολύ καλά, και τα χρήματα που λαμβάνουν τα κόμματα και είναι δανεικά και αγύριστα, ειδικά τα μεγάλα. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα τέτοιο σύστημα είναι προφανές ότι η ίδια η δημοκρατία στρεβλώνεται. Ότι καινούριες φωνές δεν ακούγονται. Μιλάγαμε πριν για τους νέους. Πώς ένας νέος άνθρωπος θα μπει στην πολιτική? Πώς ένας νέος άνθρωπος από αυτούς τους χιλιάδες που εγκαταλείπουν κάθε μέρα τη χώρα, ξέρετε, η χώρα μας γερνάει. Αυτό είναι το βασικό πολύ πρόβλημα της χώρας. Και η χώρα μας ακόμη περισσότερο. Στην Ευρώπη ήδη υπάρχει ένα drain brain προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς άλλες χώρες του κόσμου, αλλά στη χώρα μας είναι δραματικό. Η χώρα μας χάνει κάθε χρόνο χιλιάδες νέους ανθρώπους, ακόμη και τους μετανάστες της χάνει, τους παραγωγικούς μετανάστες, που φεύγουν και γυρνάνε στα σπίτια τους. Η χώρα μεγαλώνει σε ηλικία. Ποιος θα μείνει να παράγει σε αυτόν τον τόπο?
Εάν δεν αντιστρέψουμε αυτή την ροή προς τα έξω, αν δεν δώσουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν σε αυτόν τον τόπο, τότε ό,τι και να κάνουμε, ό,τι πλεώνασμα, ό,τι ισορροπία, ό,τι και να πετύχουμε, είναι καταδικασμένο μαθηματικά. Αυτό, κύριε Γιαννούλη, δεν θα πάρει πολύ χρόνο, δεν θα πάρει ίσως μία γενιά. Γιατί η κυρία Κατριβάνου Γιαννόπαυμα μας είπε για τους νέους μας που είναι πάρα πολύ καταρτισμένοι. Από την άλλη, αυτούς τους πάρα πολύ καταρτισμένους νέους δεν μπορεί να τους απορροφήσει η ελληνική οικονομία. Δεν μπορεί να απορροφήσει η Ελλάδα. Θέλω να πω 30.000 γιατρούς. Δεν μπορεί να απορροφήσει η Ελλάδα με 15.000 στη Γαλλία. Προφανώς. 15.000 γιατρούς όχι, αλλά εκατομμύρια, χιλιάδες νέους ανθρώπους που ασχολούνται με την καινοτομία, με την καινούργια αγροτική παραγωγή, με τον τουρισμό, που έχουν καλές ιδέες, γραφίστες, ανθρώπους που είναι και ο χώρος στον οποίο ασχολούμαι. Για μετεκπαίδευση ουσιαστικά. Όχι, δεν χρειάζεται καμία μετεκπαίδευση. Χρειάζεται να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Ξέρετε, έχω πάρα πολλούς φίλους, γιατί κινούμε στον χώρο της καινοτομίας και των επενδύσεων. Σε αυτό δουλεύω τελευταία χρόνια και συνεργάζομαι και με την Ευρωπαϊκή Λέτε Επιτροπή. Λέτε ότι κάποιος εμποδίζει να το κάνουν, να το επιθυμούν. Το κράτος. Όταν κάποιος για να ξεκινήσει μια δουλειά πρέπει να πληρώνει ο ΑΕ 5.000 το χρόνο και 1.000 ευρώ χαράτσι για να του επιτραπεί να εργαστεί. Για να του επιτραπεί να εργαστεί και να έχει ένα κύκλο εργασιών 10.000. Πόσο θα έχει ένας χριστιανός, ένα παιδί νέο που ξεκινάει για να κάνει τη δουλειά του και του ζητάει με το καλημέρα τα 6, τα βγάλει δεν τα βγάλει. Αυτό είναι προφανώς απαγορευτικό. Είναι η μόνη χώρα στην οποία απαγορεύεται να δουλέψεις. Απαγορεύεται να δουλέψεις. Για να κάνεις οτιδήποτε χρειάζονται 300 άδειες και 80 ευλογίες. Αν δεν μπεις και στην διαδικασία της μίζας και της παρανομίας. Αυτό το πράγμα αν δεν καταργηθεί, και αυτές είναι μεταρρυθμίσεις που δεν γίνανε αυτά τα χρόνια, αν δεν δημιουργηθεί μια δημόσια διοίκηση αποτελεσματική. Ξέρω, πολλές φορές μας κατηγορούν εμάς ότι είμαστε κατά των δημοσίων υπαλλήλων. Εμείς ίσα ίσα. Ναι, και υπέρ των απολύσεων. Ναι, εμείς λέμε λοιπόν το ακριβώς ανάποδα. Το ακριβώς ανάποδο. Εμείς τιμούμε τους δημοσίους υπαλλήλους και θέλουμε να τους βοηθήσουμε να τιμήσουν τον όρκο και τη φιλοδοξία τους. Αυτό τι σημαίνει? Έχουμε προτείνει, έχουμε κάνει δύο ουσιαστικές προτάσεις, οι οποίες δεν έχουν και δημοσιονομικό κόστος, αλλά είναι πολιτικά και διοικητικά και οικονομικά εφικτές. Πρώτα απ' όλα, να διαχωρίσουμε την δημόσια διοίκηση από τα πολιτικά γραφεία των Υπουργών. Να εγκαταστήσουμε μόνιμους γενικούς γραμματείς εξαετούς θητείας, επιλεγόμενους από την ιεραρχία, δηλαδή τη φυσική ηγεσία της ιεραρχίας, με μόνη αποστολή την εφαρμογή των αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας. Να πάψει ο Υπουργός και η Συμβουλή του να παρεμβαίνουν στο Διευθυντή, στον Τμηματάρχη, μαζί με τα κομματικά επιτελεία τα οποία διοικούν αυτή τη στιγμή τα Υπουργεία. Γιατί δεν το κάνουμε? Υπάρχει κανένας λόγος? Βεβαίως, το ξέρετε το λόγο, όλοι το ξέρουμε το λόγο. Διότι αν κόψουμε αυτό τον ομφάλιο λόρο, κόβεται ο έλεγχος του κράτους από τα κόμματα. Έχουμε προτείνει τη δημιουργία μιας πολύ ισχυρής αρχής ανταγωνισμού και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών, η οποία θα δρά ακαριαία. Ναι, γιατί είναι γεγονός ότι και εκεί πάσχουμε πάρα πολύ. Ακριβώς. Γιατί βλέπουμε τις τιμές στα ύψη και δεν πέφτουν ποτέ. Ακριβώς, για την διάσπαση των μονοπωλίων. Δηλαδή για την προστασία των. Αυτή τη στιγμή, αν πάτε εσείς να ξεκινήσετε μια δουλειά και βρείτε ένα διοικητικό εμπόδιο, θα πρέπει να προσφύγετε εσείς στη δικαιοσύνη. Αν δεν υπάρχει το διοικητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δουλέψετε, θα πρέπει να παρακαλείτε τη διοίκηση για να το φτιάξει. Εμείς λέμε λοιπόν να φτιάξουμε ανεξάρτητη αρχή πανίσχυρη, η οποία σε περίπτωση έλλειψης πλαισίου να εκδίδει και κανονιστικές διατάξεις προσωρινές μέχρι να τις ολοκληρώσει η διοίκηση. Για παράδειγμα, ας πούμε, ήθελε ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος να κάνει την γνωστή επένδυση για τα υδροπλάνα. Και όπως ξέρετε, είναι γνωστό το παράδειγμα, πέρασαν 10 χρόνια μέχρι η χώρα να εκδώσει έναν κανονισμό, έναν απλό κανονισμό για τα υδροπλάνα και να χωροθετήσει 10 υδατοδρόμια. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η δικαστική διαδικασία, με τι κόστος, πόσες θέσεις εργασίας χάθηκαν, πόσοι τουρίστες δεν ήρθαν, πόσες ζωές δεν χτίστηκαν γύρω από αυτή την παραγωγική δραστηριότητα. Ξέρετε, αυτό που λέμε το σχέδιο ανάπτυξης δεν είναι κάτι αόριστο, δεν είναι λόγια του αέρα. Πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Δείτε τη χώρα μας στο χάρτη. Θα καταλάβετε αμέσως ποιο είναι το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Η χώρα αυτή βρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης, έχει μια πολύ ισχυρή ναυτιλία και έχει θάλασσα. Η χώρα μας ευημέρισε πάντα, ο ελληνισμός, για να μην μιλάμε μόνο για τη χώρα μας, ο οποίος δεν έχει να κάνει μόνο με τα εθνικά σύνορα, είναι ευρύτερο. Αυτή η μεγάλη κοινότητα Ελλήνων που ζει ανά τον κόσμο, ευημέρισε όταν βρέθηκε σε χώρους ελευθερίας όπου έγινε κέντρο εμπορίου, επιστήμης, παραγωγής υψηλής ποιότητας και προστέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών. Πού είναι αυτό το σχέδιο? Τι θέλουμε να παράγουμε σε 5 χρόνια, σε 3 χρόνια? Πολλά. Κύριε Γιαννούλη, εσείς πηγαίνοντας στην Ευρωβουλή, ποιος ήταν ο στόχος σας? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι όσον αφορά την Ευρώπη, ισχύει αυτό που ισχύει σε κάθε διεθνή οργανισμό και μάλιστα σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι το σπίτι μας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το οποίο σπίτι μας, αν δεν το χτίσουμε όπως θέλουμε, θα πέσει να μας πλακώσει και θα μας πλακώσει όλους. Και το Βορρά και το Νότιο και την Ανατολή και τη Δύση. Πρέπει να πηγαίνεις με προτάσεις. Κοιτάξτε, τα τελευταία
3 χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, για να πάω ακόμη πιο πίσω, ποια πρόταση κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση, οποιαδήποτε από τις ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 15 χρόνια, προς το συμφέρον και της Ευρώπης και της Ελλάδας, λύνοντας κοινά προβλήματα? Πείτε μου μία. Πείτε μου μία. Όσο και αν ψάξετε, δεν θα βρείτε καμία. Εκείνο που συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι πηγαίναμε σαν ζητιάνοι, διεκδικώντας πάντα παραπάνω λεφτά. Δεν είναι κακό να διεκδικεί κάποιος περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη της οικονομίας του. Αλλά για να τους διεκδικήσει, θα πρέπει να προτείνει λύσεις οι οποίες να συμφέρουν τους πάντες. Να είναι λύσεις οι οποίες να λύνουν προβλήματα τα οποία είναι κοινά, να προχωρούν την Ευρώπη και τη χώρα μας μπροστά, για να έχει ισχυρό λόγο στην Ευρώπη αυτή. Αυτή είναι και η δική μας πρόθεση πηγαίνοντας στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς δεν σκοπεύουμε να πουλάμε φθηνό τσαμπουκά, όπως πουλιέται στο εσωτερικό, όπως ξέρετε, και ο οποίος με το που πηγαίνεις και αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα, κατεβάζεις το κεφάλι ακριβώς και σκύβεις το κεφάλι απέναντι στην πραγματικότητα. Η ισχύς, η πραγματική ισχύς στην Ευρώπη είναι η ισχύς των επιχειρημάτων και της τεκμηριωμένης πρότασης. Συγκεκριμένων προτάσεων που μπορούν να λύσουν συγκεκριμένα προβλήματα. Αυτό βελτιώνει την διαπραγματευτική ισχύ της χώρας και κάθε ενός από τους ευρωβουλευτές, κάθε ενός από τους αντιπροσώπους της χώρας στην Ευρώπη. Δυστυχώς το πολιτικό μας σύστημα φρόντισε σταδιακά και ακόμη και τώρα, αλλάζοντας τον εκλογικό νόμο 2 μήνες πριν τις εκλογές, να απομακρύνει από τα ψηφοδέλτια πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Δεν τυχαίο, για παράδειγμα, για να αναφέρω και 2 ονόματα, ότι η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου έφυγε από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο κύριος Γιαννίτσης βρίσκεται εκτός πολιτικού συστήματος, για να πω 2 ονόματα από ανθρώπους που χαίρουν γενικότερης εκτίμησης από αυτό το πολιτικό σκηνικό. Είναι σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι δούλεψαν και είχαν συγκεκριμένη απόδοση, ασχέτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε ορισμένα πράγματα. Κοιτάξτε, η αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι μια αλλαγή ουσιαστική, μια αλλαγή δραματική όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στη χώρα μας, βλέπουμε και συζητούμε τα πράγματα. Λέγατε πριν για την άνοδο των άκρων. Εγώ θα αντιστρέψω την εκτίμηση σε σχέση με την άνοδο των άκρων στην Ελλάδα. Σκεφτείτε τι θα γινόταν στη Γαλλία, τι θα γινόταν στην Αυστρία, τι θα γινόταν στην Ισπανία, εάν υπήρχε ποσοστό ανεργίας των νέων 70%. 70%, δεν ξέρω αν συλλαμβάνετε τον αριθμό. 7 στους 10 ανθρώπους. Αν συνέβαινε αυτό σε αυτές τις χώρες που αναφέρετε, και ειδικά για τη Γερμανία, την οποία την γνωρίζω πολύ καλά, ο κόσμος όχι απλώς θα είχε επαναστατήσει. Ακριβώς. Θα το πω ακριβώς, οι Γερμανοί θα είχαν επαναστατήσει. Θα είχαν ένα καινούριο, καινούριο Χίτλερ, για να το πω έτσι. Ή κάτι αντίστοιχο, δεν ξέρω, κάτι τρομερό. Πάντως, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είχαν. Δεν μιλάω για Χίτλερ, εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι λαοί θα αντιδρούσαν διαφορετικά από εμάς, που πολλές φορές όταν γίνονται ακόμη και διαδηλώσεις, δεν βλέπει κανένας ούτε τους άνεργους στον δρόμο. Ακριβώς. Γιατί έχουν γίνει 1 εκατομμύριο διαδηλώσεις. Ο κόσμος κουράστηκε. Ακριβώς. Όταν βγάζει τον κόσμο συνεχώς νόμος χωρίς λόγο, μετά δεν θα πάει. Δεν βλέπει ότι δεν έχει κανένα νόημα. Και ο άνθρωπος που έχει οικονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να ποτέ του γράφει κάποιο στο Facebook, βγαίνει στον δρόμο να βγαίνει. Έχει σοβαρά θέματα να αντιμετωπίσει στη ζωή. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα στην Ελλάδα ο πληθυσμός, οι πολίτες, λειτουργήσαν και λειτουργούν πιο συνειδητοποιημένα από όσο φανταζόμαστε. Δεν γίνανε ξαφνικά οι Έλληνες ναζιστές. Δεν γίνανε ξαφνικά οι Έλληνες ναζιστές, μην γελιόμαστε. Ο θυμός όμως που νιώθουν για τα αδιέξοδα που βλέπουν γύρω τους κάθε μέρα, κάθε μέρα, οπουδήποτε, στη συναλλαγή, στον κισέ, στην εφορία, στον εσχρό τρόπο που συμπεριφέρονται οι Έλληνες πολιτικοί. Αυτό σε κάνει να ψηφίζεις, να ψηφίζεις κάτι που είναι απολυταρχικό, κάτι το οποίο που εμένα προσωπικά προφανώς ποτέ. Ποτέ. Και εσάς προφανώς ποτέ. Αλλά κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να στρέψουν κάπου το θυμό τους και δεν βρίσκουν διέξοδο, τους οδηγεί εκεί. Η ευθύνη σε αυτό είναι η ευθύνη του πολιτικού συστήματος, που δεν λύνει τα προβλήματα που γεννούν αυτό το θυμό. Δεν λύνει κανένα από τα ζητήματα. Και στις χώρες που τα προβλήματα αυτά είναι λυμένα, γιατί έχουμε και εκεί άνοδο των ακροδεξιών και νεοναζιστικών κομμάτων. Βλέπουμε τι γίνεται και στην Νορβηγία. Σε χώρες που αυτά τα προβλήματα έχουν λυθεί. Που το κράτος λειτουργεί ρολόι. Κάθε χώρα που έχει ανεργία δεν υπάρχει. Σωστά. Κάθε η Αυστρία που έχει πει τέτοια φαινόμενα έχει την μικρότερη ανεργία. Κάθε σε όλη χώρα την έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Τα πολύ δικά της χαρακτηριστικά. Η άνοδος της ακροδεξιάς, για παράδειγμα, στη Γαλλία είναι πολύ ιδιαίτερη και πατάει σε μια γενικότερη, αν θέλετε, αστάθεια του γαλλικού κρατικού μοντέλου και της μετααυτοκρατορικής περίοδου της Γαλλίας. Αν τις πάρουμε μία-μία, θα δούμε διαφορετικά στοιχεία. Στην Αγγλία, όπως σωστά είπατε πριν, είναι ένα κίνημα το οποίο στηρίζεται σε έναν εγκλισμό της Αγγλίας στην αυτοκρατορία της. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μπορέσει όλα αυτά τα χρόνια, και μάλιστα το αντίθετο έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, να εμπνεύσει και να δουλέψει ώστε να μην υπάρχουν αυτά. Ξέρετε, τα μιλήσαμε για τον πόλεμο. Μην υπάρχει ο φάρας. Μιλήσαμε για τον πόλεμο στο παρελθόν. Μιλήσαμε για το χτες.
Δυστυχώς οι νέες γενιές, ευτυχώς από την άλλη πλευρά, από τη μία μεριά δεν το θυμούνται, από την άλλη μεριά δεν το έχουν ζήσει και ελπίζω να μην το ζήσουν ποτέ. Δεν είναι όμως επιχείρημα πλέον για να κινητοποιήσεις τους νέους ανθρώπους αυτό. Το επιχείρημα για τους νέους ανθρώπους είναι το μέλλον. Είναι τι τους προσφέρει, τι θα τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο αύριο. Δουλειές, χώρο δημιουργίας, χώρο καινοτομίας, χώρο να υλοποιήσουν τα όνειρά τους, χώρο να ξεκινήσουν καινούργια πράγματα, χώρο να. Ανθρώπους και πρόσωπα με τους οποίους να μπορούν να ταυτιστούν στην πολιτική. Όταν σας μιλάνε νέοι άνθρωποι, τι σας λένε εσάς? Όταν σας μιλάνε ένας νέος άνθρωπος που έχει πτυχίο μεταπτυχιακό, έχουν τα διδακτορικά τους και δεν βρίσκει δουλειά, τι ζητάει από εσάς? Κοιτάξτε, τώρα λέτε κάτι το οποίο μου είναι πραγματικά πολύ οικείο, γιατί δουλεύω σε αυτό το χώρο, συναλλάσσω με πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, τους βλέπω να προσπαθούν να χτίσουν τις επιχειρήσεις τους, να κάνουν τις προσπάθειές τους, να βρουν μια δουλειά, να ξεκινήσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα. Και βλέπω την απελπισία στα μάτια αυτών και αν θέλετε μια απορία, μια βαθιά απορία. Γιατί μας συνέβη εμάς, πώς όταν έχει γίνει ένα σεισμός, ξέρετε, και μετά ο κόσμος λέει, γιατί να μου συμβεί αυτό το πράγμα, τι έκανα, τι έφτεξα. Κάποιος το στρέφει στο μεταφυσικό, ο άλλος λέει, ήρθε μια συμφορά από το πουθενά. Άμα δεν υπάρχουν όμως μεταφυσικές αιτιολογήσεις στην ιστορία, υπάρχουν πραγματικές αιτιολογήσεις οι οποίες στη χώρα μας δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κανένας δεν έχει κοιτάξει στα μάτια τα νέα παιδιά, αυτούς που σήμερα είναι 25-30 χρονών, καταρχήν να τους πει την αλήθεια, να τους πει ότι οι πρόγονοί τους δανείστηκαν στο δικό τους όνομα, κατανάλωσαν από τους πόρους της χώρας και από τους πόρους της ζωής τους για να περάσουν καλύτερα μια συγκεκριμένη περίοδο χωρίς να επενδύσουν για να παράγουν στο μέλλον και να τους ζητήσει ένα συγγνώμη. Κανείς από τους πολιτικούς εκείνους, οι οποίοι ακόμη διεκδικούν και είναι και πρωθυπουργοί και υπουργοί, ακόμη διεκδικούν την ψήφο μας, δεν τους έχουν κοιτάξει στα μάτια, χαμηλώνοντας το βλέμμα. Αυτό το πράγμα δημιουργεί μια βαθιά δυσφορία. Ένα βαθύ γιατί που δεν βρίσκει διέξοδο. Εγώ εκεί θα εντόπιζα, αν θέλετε, την άνοδο των ακραίων στοιχείων, στην διαραγή της εμπιστοσύνης που υπάρχει ανάμεσα στην πολιτική τάξη, ανάμεσα στους πολιτικούς εκπροσώπους και στους πολίτες και ειδικά στους νέους ανθρώπους.